κάλπες που θα γράψουν ιστορία με την ψήφο 46,5 εκατομμυρίων Βρετανών άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, που στις κάλπες αυτές παίζεται και το δικό του πολιτικό μέλλον, προσήλθε χαμογελαστός με τη σύζυγό του στην ψηφοφορία. Ο Νάιτζελ Φάραντζ, πρωταγωνιστής της εκστρατείας του Brexit, είδε να γίνεται πράξη ένα όνειρο ζωής. You know, all my adult life, because I was 11 the last time we had a referendum on this subject, so yeah, I'm pretty excited about it. Τις τελευταίες ώρες τα ποσοστά υπέρ της παραμονής ανέβαιναν σταθερά, με την τελευταία δημοσκόπηση της Ipsos Mori για την Evening Standard να δίνει προβάδισμα 4 μονάδων στην παραμονή με 52 έναντι 48% υπέρ της εξόδου. Η δημοσκόπηση έκπληξη, ωστόσο, είναι της εταιρείας Populus και δίνει 10 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες υπέρ της παραμονής με 55 έναντι 45% του Brexit. Το δίλημα που καλούνται να απαντήσουν οι Βρετανοί διατυπώνεται στο ψηφοδέλτιο ως εξής. Θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η παλιά αγγλική παρένεση Follow the Money οδηγεί στις στοιχηματικές εταιρείες που ψηφίζουν μονοκούκι υπέρ της παραμονής με συντριπτικά ποσοστά, δίνοντας πιθανότητες μέχρι και 90% για παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, 4 αντιπροσωπευτικές εταιρείες δίνουν τις εξής αποδόσεις. Η Skybet για την παραμονή 1:9 και για την έξοδο 11:2. Για την παραμονή η Boyle Sports δίνει 1:10 και για την έξοδο 6:1. Ανάλογα συντριπτικά ποσοστά υπέρ της παραμονής δίνουν και η Betfred αλλά και η Sporting Bet. Ακόμη και στο νήμα, οι μονομάχοι προσπαθούν με έξυπνες ατάκες και παρενέσεις να περάσουν το μήνυμα στους αναποφάσεις τους της τελευταίας στιγμής, οι οποίοι από την αρχή κρατούσαν τα κλειδιά της κρίσιμης απόφασης. This vote, if we leave, is irreversible. If you jump out of the aeroplane, you cannot clamber back through the cockpit hatch. Who elected those people? Nobody. Nobody elected them. Do we want to be sucked into a federal superstate like that? No, we absolutely don't. Στενά παρακολουθούν τις εξελίξεις και οι ηγέτες όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Insgesamt, glaube ich, müssen die Beratungen jetzt möglichst mit 28 weitergeführt werden und ansonsten mit allen Staaten, also mit 27. Aber ich, meine Hoffnung ist, setzt darauf, dass es vielleicht doch auch 28 bleiben. It would be a very big shock, there is no doubt about that, if Britain votes to leave the European Union. Χαρακτηριστικά είναι τα δημοσιεύματα βρετανικών και γερμανικών εφημερίδων που κυμαίνονται από την αυγή της ανεξαρτησίας μέχρι το «αγάπη ή φύγετε». Χιλιάδες Βρετανοί, για να διασφαλίσουν τις οικονομίες τους ή ενδεχομένως να βγάλουν και ένα μικρό κέρδος, έσπευσαν στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, όπου δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές για να μετατρέψουν λίρες σε άλλα νομίσματα. Η λίρα εμφανιζόταν το απόγευμα ελαφρά ενισχυμένη εναντί των βασικών νομισμάτων μετά από ένα ράλι ανόδου τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι αγορές θέλουν τη Βρετανία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Wichtiger wäre es für Europa, dass die Briten bei uns bleiben. Wir brauchen sie politisch, geostrategisch und auch marktwirtschaftlich. Η σφοδρή κακοκαιρία με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το πρωί στην Νότια Αγγλία εμπόδισε αρχικά την ψηφοφορία. Αν και ο καιρός εδώ στο Λονδίνο έχει βελτιωθεί προσωρινά, παρόλα αυτά η κακοκαιρία που πλήττει την νοτιοδυτική Αγγλία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για την διαμόρφωση του αποτελέσματος. Έχουμε μια είδηση από την Γερμανία. Την μάθαμε πριν από περίπου μία ώρα. Ξέρουμε ότι σε μια μικρή πόλη στη Γερμανία, σε ένα κινηματογράφο, σε ένα συγκρότημα με πολλούς κινηματογράφους, είχαμε επίθεση από έναν ένοπλο. Πες μας, Μαργαρίτα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι στην πόλη Φίρνχαϊμ, που βρίσκεται κοντά στον Ντάρμστατ και στην Φραγκφούρτη, άνδρας που φορούσε στολή παραλλαγής και ήταν ζωσμένος με πυρομαχικά, εισέβαλε στο σύμπλεγμα κινηματογράφων Κινέπολης και άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Mm-hmm. Η κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας ήταν άμεση, αμέσως η περιοχή απομονώθηκε, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Έγινε έφοδος της αστυνομίας και στην έφοδο της αστυνομίας και την ανταλλαγή πυρών ο δράστης σκοτώθηκε. Είναι νεκρός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν 25 τραυματίες. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι τραυματίες δεν είναι από πυρά του άνδρα που σκοτώθηκε, αλλά από χημικά και καπνογόνα που χρησιμοποίησε η αστυνομία κατά την επιχείρηση για να τον αφοπλίσει. Δεν ξέρουμε καν αν το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ήταν αληθινό. Στην αρχή, βεβαίως, ο συναγερμός ήταν τεράστιος και ο πανικός. Θεώρησαν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Οι τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται είναι ότι πιθανόν ο άνδρας να ήταν μέλος του κινήματος Πεγίδα, το ναι, δεν ακροδεξίο ξενοφοβικό. Κυκλοφορεί όμως. Το μόνο βέβαιο σε αυτή την ιστορία είναι ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο άνδρας που έκανε
την επίθεση. Να πούμε ότι είναι το ξενοφοβικό κίνημα που αναπτύσσεται ακροδεξίως στην Γερμανία. Και στην Πολωνία. Είναι εναντίον των μεταναστών, εναντίον των ξένων γενικότερα και έχει μία αρκετά ακραία δράση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, επειδή το περιστατικό αρχικά φάνηκε πολύ σοβαρό, υπήρχαν οι πρώτες εκτιμήσεις που μιλούσαν για πυροβολισμούς, πολλούς νεκρούς, στο για 20 με 50 τραυματίες, σε ισλαμιστές τρομοκράτες. Φαίνεται για την ώρα ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένας άνδρας, είναι νεκρός. Αυτός ο άνδρας είναι άγνωστο τι ακριβώς είναι, αν είναι κάποιος μεμονωμένος, προς τα εκεί το πάνε. Δεν έχουμε τραυματίες από πυροβολισμούς, λένε οι μέχρι τώρα πληροφορίες, αλλά από δακρυγόνα που χρησιμοποίησε η γερμανική αστυνομία. Το οποίο το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών αυτό, ότι είχαμε είναι τραυματίες από καπνογόν. Από και η ενημέρωση ήταν άμεση και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Απρόβλεπτες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της τροφικής δηλητηρίασης 45 ανθρώπων που το πρωί του Σαββάτου ήταν καλεσμένοι σε γλέντι βάφτιση σε ταβέρνα στην περιοχή Άσπρα Σπίτια Βιωτίας. Οι ίδιες προμηθευτές πάντα δουλεύουμε και είναι ελεγμένα τα προϊόντα. Δηλαδή, πάντα που έρχονται είναι παρασκευασμένα, είναι τυποποιημένα. Ένας άντρας 57 ετών κατέληξε μετά από επιπλοκές, ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ο γιος του. Φέρανε καλεσμένοι τα κρέατα, φέρανε τα γλυκά. Και κάτι γλυκά από και κάτι σοκολάτες. Σε επίσης σοβαρή κατάσταση βρίσκεται στο νοσοκομείο Λαμίας ακόμα ένας άντρας, ενώ από τα 25 άτομα που χρειάστηκαν νοσηλεία από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι σήμερα, οι 9 παραμένουν εντός νοσοκομείου. Ήταν μια καταστροφική βάφτιση. Χάθηκε άνθρωπος, κινδυνεύει το παιδί του θανότα. Εμείς είμαστε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και τόσος κόσμος νοσηλεύεται. Από το πρωί της Κυριακής έως και το βράδυ της Δευτέρας, 45 άνθρωποι, όλοι καλεσμένοι στο τραπέζι της βάφτισης, άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και να σπέβδουν σε νοσοκομεία της Λαμίας, της Λιβαδιάς αλλά και της Αθήνας. Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται και η μητέρα του παιδιού που βαφτίστηκε. Ζούμε έναν εφιάλτη. Συγγενείς μας είναι ακόμη στο νοσοκομείο. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί και δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Αν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων εκκρεμούν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, της δηλητηριάσης προκάλεσε βακτήριο σαλμονέλας, χωρίς να έχει ακόμα ταυτοποιηθεί το τρόφιμο στο οποίο βρισκόταν. Κάποια λοιπόν από τα φαγητά φτιάχτηκαν από το μαγαζί, το οποίο φιλοξενούσε τους καλεσμένους. Κάποια φτιάχτηκαν από ιδιώτες, αρνιά ψήθηκαν από άλλους, γλυκά φτιάχτηκαν από σπίτια συγγενών. Κλιμάκια του ΕΦΕΤ και του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων συνεχίζουν τους ελέγχους, ενώ του θέματος έχει επιληφθεί και η αστυνομική διεύθυνση Βιωτίας. Φοβούμενοι τυχόν νέα επεισόδια και από το βλέμμα ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, στην πλατεία της Βαστήλης, σε μια διαδήλωση ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση που προωθεί η γαλλική κυβέρνηση. Η διαδήλωση, η οποία αρχικά είχε απαγορευτεί από την αστυνομία με βασικό επιχείρημα των κίνδυνων επεισοδίων εν μέσω του Euro, πραγματοποιήθηκε ύστερα από έναν συμβιβασμό ανάμεσα στα συνδικάτα και την κυβέρνηση Βάλς. Ήταν η πρώτη φορά που απαγορευόταν διαδήλωση στη Γαλλία, προκαλώντας έντονη κριτική για τον αυταρχισμό και παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων. Σε εκτοξεύσεις δύο πυράβλων μέσου βελονικούς προχώρησε και πάλι η Βόρειος Κορέα, με την πρώτη να θεωρείται ότι απέτυχε. Οι πύραυλοι από τις δύο πρόσφατες εκτοξεύσεις της Βόρειας Κορέας διέσχισαν τμήμα της θάλασσας της Ιαπωνίας, όπου και έπεσαν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Και οι δύο πύραυλοι φαίνεται να ήταν βαλιστικοί πύραυλοι μέσου βελονικού τύπου Μουσουντάν, ανέφερε σε ανακοίνησή του το Πεντάγωνο. Με την ευκαιρία της 75ης επετείου από την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ο Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι απορρίπτει την πρωτοβουλία του, δηλαδή να πολεμήσουν μαζί τον κοινό εχθρό, τη διεθνή τρομοκρατία. Παρόμοια ήταν η στάση των Δυτικών και όταν αγνώσαν τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης να αμυνθούν συλλογικά απέναντι στο Χίτλερ, υποστήριξε. Τα δικά του στούντιο αποφάσισαν να δημιουργήσουν οι Σαϊεντολόγοι, οι οποίοι έκαναν τα εγγένειά τους σε μια λαμπρή τελετή στο Χόλιγουντ, με εκατοντάδες λαμπερές προσωπικότητες να δίνουν το παρόν. Οι Σαϊεντολόγοι που έχουν στους κόλπους τους μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Τζον Τραβόλτα, ο Τόμ Κρούζ αλλά και η Μαντόνα, αγόρασαν τα στούντιο από ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο έναντι του ποσού των 42 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κεραυνούς που χτυπούν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Ινδίας. Μόνο τα δύο τελευταία 24 ώρα περισσότερα από 90 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από κεραυνούς, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχίες ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς οι ίσχυρες βροχοπτώσεις θα διαρκέσουν για αρκετές ακόμα ημέρες. Στο Ισραήλ αποφάσισαν να παρουσιάσουν τις εφάνταστες προτάσεις τους οι σχεδιαστές του απόλυτου γυναικείου Φετίχ, που δεν είναι άλλο από τις γόβες. Όπως βλέπετε, τα σχέδια πολλά και οι σχεδιαστές, έχοντας αφήσει ελεύθερη τη φαντασία τους, δημιούργησαν μοναδικά κομμάτια που έκλεψαν την παράσταση.